Ας μπει ο πολιτής, γιατί αυτό καπνίζει και θα αρχίσουμε λίγο να παίρνουμε φωτιά. Παρακαλώ, περάστε. Μια πολύ ωραία κυρία, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Δεν βλέπουμε την ώρα να μας το αποκαλύψετε. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί διαστάνομαι ότι... Βεβαίως. Να μας πείτε και το όνομά σας. Για μένα έτσι. Αναστασία, λέγομαι. Γεια σας. Πάμε, Αναστασία, δώστε. Wow. Αυτό είναι λαλαούν. Λαλαούν. Έχετε την καλοσύνη να μου τα δώσετε να τα δω από κοντά. Βεβαίως. Πώς τα αποκτήσατε, αλήθεια, πώς έφτασαν στα χέρια σας? Εγώ είμαι σχεδιάστρια κατασκευάστρια μόδας, οπότε είχα μία πελάτησα που σχεδίαζα και τελείωνα τα ρούχα της και σε κάποια πρόβα έφερε αυτά τα σκουλαρίκια και μου άρεσαν πάρα πολύ και τα αγόρασα από τη συγκεκριμένη πελάτησα. Τα είχε σχεδιάσει ο κύριος Λαλαούνης και όταν ήρθε η Elizabeth Taylor το 88 νομίζω στην Ελλάδα για να την τιμήσει το Ίδρυμα Ωνάση, ο καλός μας σχεδιαστής Λαλαούνης της έκανε δώρο αυτά τα σκουλαρίκια. Τα αντίστοιχα λοιπόν. Τα αντίστοιχα, ναι. Λοιπόν, πράγματι είναι σφυρίλατα, είναι του Λαλαούνη, παιδιά. Δείτε τα μια ματιά. Είναι ιδιαίτερα, είναι περίτεχνα. Έχει το κωδικό του Α21, έχει τη σφραγίδα του Λαλαούνη φυσικά. Ελπίζω να καταφέρω να τα κερδίσω σήμερα. Ναι. Αγαπητή Αναστασία, μας έχετε φέρει ένα υπέροχο κόσμημα. Πολύ ενδιαφέρον μέγεθος. Έχει μια έτσι ρο αισθητική. Παράλληλα, ότι είναι ολόχρυσο, ελαφρύ οπτικά, παρόλο που κάνει εντύπωση. Είναι πολύ εύκολο να το φορέσει και μια σύγχρονη γυναίκα. Το συγκεκριμένο εμένα μου βγάζει πάντως, παιδιά, την απόλυξη ενός κυκλικού λαβυρίνθου. Μου αρέσει. Τώρα, βέβαια, εδώ έχετε και δύο κυρίες και δύο εμπόρους, οπότε θα δούμε. Μάλλον θα γίνει σφαγή. Έχουν κάποιο πιστοποιητικό? Το έχουμε, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία, ενδιαφέρομαι, θα προσπαθήσω να τα διεκδικήσω. Θα χαρώ πολύ να τα πάρετε. Είναι και πολύ κοντά σε αυτά που φοράς. Ναι, μοιάζει. Εμένα μου αρέσουν για έναν ακόμα λόγο, γιατί επειδή είμαι παιδί των 80, θυμάμαι, δηλαδή, σαν να βλέπω τώρα την Elizabeth Taylor με τις ματάρες, ναι, με τα ωραία make-up της εποχής, ναι, να φοράει αυτά τα έντονα χρυσαφικά. Είναι το εντυπωσιακό χρώμα του Λαλαούνη. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, αν έχεις την καλοσύνη, φίβο μου, τώρα που τα είδατε καλά-καλά, φέρτε μου τα εδώ πέρα, γιατί εδώ θα μείνουν. Δεν σας αφήνω μέχρι τέλους, Ειρήνη μου. Γιώργο. Συγγνώμη, αλλά... Όχι, Γιώργο. Θα πάω μέχρι τέλους. Εκτός αν ξεπεράσει τα όρια. Λοιπόν, για να βοηθηθούμε όλοι με πλήρεις πληροφορίες, και εσύ, Ειρήνη μου, που είσαι και επαγγελματίας, 31 περίπου γραμμάρια είναι το βάρος τους. Και είναι και Λαλαούνης. Τα Λαλαούνη σημαίνει και κάθε μπραντ έχει την υπεραξία του. Είμαι έτοιμος να το φτάσω μέχρι το τέλος. Περιμένω τις προσφορές σας. Να είστε όμως γενναιόδωρος. Παρακαλώ, να ξεκινήσουν οι προσφορές. Ίσως η πιο απρόβλεπτη δημοπρασία μόλις ξεκινάει. Δύο έμποροι κοσμημάτων που μπορούν να μεταπουλήσουν τα σκουλαρίκια, ένα συλλέκτης που αγαπά τον Νίκο Λαλαούνη και η πάντα απρόβλεπτη η Όλη. Λοιπόν, να δώσω την πρώτη προσφορά. Για δώστε. Δεν υπολογίζω εγώ το όνομα, το brand name, στην πρώτη μου προσφορά. Θα ξεκινήσω εκεί που αρμόζει το πρωτόκολλο της δημοπρασίας. 750 ευρώ. Θα σε πάρω για μπάγκερ στη δουλειά σου. Άμα αγοράζαμε τέτοια με 750, φίβο μου, θα είχαμε γίνει δισεκατομμυρίουχοι. Είμαι το outsider εδώ. Λοιπόν, για ανάμεσα να δούμε. Ανάμεσα σε εσάς τους τέσσερις, πάμε. Κι εγώ 800 θα έλεγα για αρχή, αλλά δεν θα πω τίποτα. Θα απολαύσω γιατί δεν έχει ενδιαφέρον για μένα. Δεν υπάρχει λόγος να ανεβάσω την τιμή χωρίς λόγο. Ναι. Θεωρώ ότι στην παρούσα φάση δεν θα με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, οπότε θα παρακολουθήσω τη δημοπρασία και δεν θα κάνω καμία προσφορά. Καλά θα κάνεις, αγαπώ. Όταν μεγαλώσεις, είσαι και μαθητριούλα ακόμα. Τι ντύθηκε σήμερα, μαθήτρια? Αμέ. Όταν μεγαλώσεις θα πάρεις Λαλαούνη. Τώρα είσαι μικρούλα. Ίσως δεν σου ταιριάζουν τα συγκεκριμένα σκουλαρίκια, αλλά ένα κόσμημα δεν χάνει ποτέ την αξία του. Εγώ θα προσφέρω 1.200 ευρώ και κλείνω τα χαρτιά μου. Μ' αρέσει η προσφορά σας, αλλά θα ήθελα κάτι πιο πολύ. Γι' αυτό το λόγο εγώ θα προσφέρω 1.300 ευρώ. Εγώ επειδή έχω όρεξη και τώρα θα μπει και το brand name στη σκέψη μου, θα δω την τιμή που φαντάζομαι ότι θα έχουν σαν απήχηση και θα πάω στα 1.400 ευρώ. Σταματάω για την ώρα εδώ. Εγώ ξέρω με ακρίβεια πόσο πολλούνται στη βιτρίνα. Μάλιστα. Θα προσφέρω 1.500 ευρώ. Θα προσφέρω 1.550. Το συγκεκριμένο κόσμημα κοστίζει περισσότερο. Ωραία, κοιτάξτε τι θα κάνω εγώ το outsider λοιπόν εδώ. Θα διώξω σίγουρα έναν από τους δύο εμπόρους. Θα υπολογίσω, ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι
η αξία σε χρυσό αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 40 και 50 δολαρίων το γραμμάριο. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Το ξέρω εγώ. Λοιπόν, ως εκ τούτου, υπολογίζοντας τα 31 γραμμάρια που μόλις ανέφερε ο Γιώργος και τα 1550 που έχετε, θα τον αβιβάσω λόγω brand name στα 1750 ευρώ. Τελευταία μου προσφορά, τέλος από μένα. Φεύγουν οι έμποροι, μιλάμε δυο μας. Πρέπει να πάρουμε πιο πολλά. Παραπάνω, κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ για την προσφορά σας. Θα ανέβω άλλα 50 ευρώ και θα πάω στα 1800. Ωραία. Πιστεύω ότι πρέπει να ανέβουμε. Γιώργο, θα κάνεις προσφορά. Εγώ είμαι σε ντούκου φάση, σε αναμονή. Να πω 1850. Με 50 δεν πάμε μπροστά. Έχω την εντύπωση ότι κοστίζουν παραπάνω. Να κάνω μία αντιπρόταση εγώ. Μάλιστα. Να το δούμε λίγο διαφορετικά. Αφού βλέπω δύο εμπόρους να ενδιαφέρονται, ναι, θα πάω στα 1900 ευρώ. Και εγώ θα πάω στους 2000. Οπα. Είστε όλοι σας τέλειοι. Σας ευχαριστώ. Έχουμε συμφωνία σε αυτή την τιμή? Άλλη προσφορά δεν έχω. Έχω υπερβεί τα όρια που πρέπει ως έμπορος στο είδος. Και εγώ δεν θα δώσω άλλη προσφορά. Είναι πολύ ευγενικό από μέρους σας, αλλά πρέπει να πάνε πιο πάνω. Θα ήμουν ευχαριστημένη εγώ αν το έδινα για 3.000 ευρώ. Μάλιστα. Εγώ δεν θα μπορέσω να φτάσω σε αυτή την τιμή. Εγώ εδώ τελείωσα. Το παιχνίδι έχει ανατροπή. Τι έγινε? Αναστασία, θα κάνω μια τελευταία προσφορά. Και θα προσφέρω 2.200 ευρώ. Μ' αρέσει αυτή η εξέλιξη τώρα. Μη ζηλεύεις εσύ. Μου ανάβει φωτιές. Η τιμή που έχουμε στο μυαλό μας συνήθως είναι η τιμή που θα πρέπει να τα αγοράσει κάποιος ιδιώτης. Ναι. Τώρα μιλάς με έμπορο. Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό. Τώρα να σοβαρευτούμε. Ή θα τα πάρει πίσω, ή θα τα πάρω εγώ. Συγγνώμη, δεν είπες δεν παίρνεις άλλο. Ό,τι θέλω κάνω. 2.300. Και θα σηκωθώ και όρθιος γιατί. Να αναστατώσαν αυτή η ειρήνη αυτή. Γιατί ζήλεψες, γι' αυτό. Πρέπει να ανέβουμε λίγο. Κι άλλο, Αναστασία μου. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν φουντώνω αν δεν ακούσω ανταγωνισμό. Έχεις άλλη προσφορά? Δεν ξέρω. Κι εγώ θα κάτσω να περιμένω τώρα να δω τι θα κάνεις. Εγώ θα δώσω 2.400. Έτσι, δεν έκανα. Ορίστε. Είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό αυτό που λέτε, πραγματικά. Ευχαριστώ. Τίποτα. Έχουμε συμφωνία στα 2.400. Περιμένετε. Μην απαντήσετε. Μας κάσετε σήμερα. 2.500 από μένα. 2.600 από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γιατί με χτυπά συνέχεια? Περίμενε. Δεν τα αφήνω στο τραπέζι. Δεν θα τα πάρει κανείς. Ή εγώ ή η Αναστασία. 2.600 είναι τελευταία προσφορά δική μου. Τώρα με κοιτάτε. Είστε πολύ όμορφοι και θα σας πηγαίνουν πολύ. Να τη γλύτε για 100 ευρώ. Έχω μια τελευταία προσφορά. Δεσμεύομαι ότι δεν θα ανέβω παραπάνω. Όσο και αν χτυπήσει ο κύριος Τσαγκαράκης, ο Γιώργος από εκεί, η τελική μου προσφορά είναι 2.700 ευρώ. Έχουμε συμφωνία? Ναι ή όχι? Κάτι λίγο, αν ανέβουμε ακόμα. 2.700, that's it. Ναι ή όχι? Μου άρεσε πολύ η προσφορά σας, αλλά πρέπει να το ανεβάσουμε λίγο. Δυστυχώς δεν μπορώ παραπάνω εγώ να ανέβω. Συνεπώς, αν δεν υπάρχει κι άλλη αντιπροσφορά από τους συναγοραστές, κλείνουμε εδώ τη δημοκρασία. Κλείνει ή κλείνει? Ταν, ταραν, ταν. Κλείνει, παραδίδεται πίσω. Κλείνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με μία ερώτηση ακόμα τελευταία. Ο ναι. Κύριος Λούδος, τι εκτίμηση μας έδωσε τώρα, πλέον μπορείτε να το πείτε. 3.000. Είμαστε πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Έφτασα στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα καλά, πολύ. Αναστασία. Γεια σας. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Εννοείται και θα το πω στις φίλες μου να έρθουν.